Μια απάντηση για όσα λέει ο κύριος Ζακούσης για τη μη συμμετοχή στο κάλεσμα προοδευτικής συνεργασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και να μιλήσουμε για τον στόχο του ΚΚΕ στις ερχόμενες εκλογές. Ναι, θα μου επιτρέψετε καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που αύριο και μεθαύριο ξεκινάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχετε και δίκιο. Ταλαιπωρήθηκαν τις Κάποια προηγούμενες στιγμή μέρες. Ήμασταν και εμείς όλες στις θέσεις τους. Ακριβώς, έχουν ξέρουμε τις ευχές όλων μας. Αλλά η διαφορά είναι ότι αυτή η φουρνιά μαθητών ταλαιπωρήθηκε διπλά. Και με την αιμονή κάποιου να εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων με το αλαλούμ που προηγήθηκε αυτές τις μέρες. Τώρα, όσον αφορά τη λεγόμενη προοδευτική κυβέρνηση Μούφα, την οποία πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η προοδευτική κυβέρνηση με τρίτο μνημόνιο, με πογκρόμ πληστηριασμών, με υποκύψεις στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ, με τους παραπλανημένους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής και του Ναζί, είναι δεδομένο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν ήταν με αυτά και γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να συνενέσει ή να ανεχθεί μια τέτοια μούφα προοδευτική κυβέρνηση. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι μια κυβέρνηση, μάλλον μια συγκυβέρνηση, δεν μπορούσε να έχει φτιαχτεί από αυτές τις πρώτες εκλογές, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σε οποιοδήποτε συνδυασμό, αφού ούτως ή άλλως την προηγούμενη τετραετία. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη που κατά τα άλλα καταγγέλει και το ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων αυτής της κυβέρνησης που επίσης σήμερα καταγγέλει ενώ μέχρι χθες ήταν έτοιμοι να έρθουν σε γάμο. Δηλαδή λέγαν προεκλογικά ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση απλά με κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο δικός σας στόχος. Αν θέλετε όμως η σημερινή κιόλας μέρα είναι αρκετά διαφωτιστική για το στόχο και το διακύβημα των εκλογών όπως το θέτει το ΚΚΕ. Δηλαδή, ότι απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στη βολική και άσφαιρη αντιπολίτευση που ουσιαστικά είναι συνένεση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, θα ορθωθεί μια ισχυρή, μαχητική, εργατική και λαϊκή αντιπολίτευση, νεανική αντιπολίτευση από τη μεριά του ΚΚΕ, μια αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, η οποία μπορεί και να αποσπά κατακτήσεις και να φρενάρει αντιλαϊκά μέτρα και να ανοίξει και το δρόμο για μια συνολικά διαφορετική προοπτική για την ελληνική κοινωνία. Να φέρω τρία μόνο παραδείγματα από τη σημερινή μέρα. Σήμερα το πρωί έγιναν κινητοποιήσεις από το ΠΑΜΕ, από σωματεία, άλλους φορείς, με τα μέλη και τους βουλευτές του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή και αποτράπησαν 10 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Είναι οι πληστηριασμοί που θα γίνονταν με βάση το νομικό πλαίσιο που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε διαδοχικές κυβερνήσεις. Δεύτερον, σήμερα επίσης, μετά από αγώνες 6 ολόκληρων χρόνων, οι εργάτες στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα κατέκτησαν να κάνουν υποχρεωτική την εφαρμογή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία πέρα από μια σειρά μισθολογικά και άλλα δικαιώματα, παίρνει πολύ σημαντικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, γιατί θυμάστε όλοι, προχθές θρυνούμε έναν ακόμα νεκρό εργάτη στη ζώνη του Περάματος αυτή τη στιγμή, λόγω έλλειψης μέτρων ασφάλειας και ελέγχων, για τα οποία ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις, αφού η ίδια εργασιακή ζούγκλα επικρατεί όλα αυτά τα χρόνια. Αν θέλετε, αυτή τη συλλογική σύμβαση που σήμερα, αυτές τις μέρες γίνεται υποχρεωτική, αρνήθηκαν επί 6 χρόνια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να την κάνει υποχρεωτική. Πάμε και στο τρίτο παράδειγμα. Και το τρίτο παράδειγμα, νομίζουμε είναι ατυχής η συγκυρία και η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει σήμερα την Κοκκινιά, την Νίκαια, για την πρώτη προεκλογική ομιλία του κυρίου Τσίπρα σε έναν ιστορικό χώρο όπου το 1944 εκτελέστηκαν δεκάδες αγωνιστές της Ιαμικής Αντίστασης από τους Ναζί κατακτητές και λέμε ότι είναι ατυχής γιατί ήταν η πρώτη ομιλία μετά την επιλογή του κυρίου Μαρατζίδη γνωστού εμετικού αντικομουνιστή συκοφάντη της Ιαμικής Αντίστασης και ερμηνευτή των ταγμάτων ασφαλείας σαν σύμβολο του κυρίου Τσίπρα. Πιστεύουμε ότι πολιτική τοποθέτηση για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτιστεί με τις πιο μαύρες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, έχει ταυτιστεί με τα τάγματα ασφαλείας και νομίζουμε ότι είναι τροπή για ένα κόμμα που μάλιστα να λέγεται προοδευτικό και επιλέγει τέτοιους ανθρώπους σαν συμβούλους. Νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κανένα δικαίωμα να μας δεν θα σας παίρνουμε την άδεια για να πάμε εμείς στη νίκαια. Στην τιμημένη νίκαια. Προφανώς επειδή είναι τιμημένη, γι' αυτό οι κοινοί συκοφάντες της Ιαμικής Αντίστασης των χιλιάδων εκτελεσμένων αγωνιστών να προσφέρετε ανθρώπους τώρα, να προσφέρετε να προσφέρετε υπηρεσία στη δεξιά. Κύριε Κοτσαντή, συγγνώμη, βάλτε μια τελεία. Όπως πιστεύουμε ότι δεν είχε και καμία θέση ο κ. Μητσοτάκης
Μητσοτάκης το πέραμα. Μάλιστα. Που έβρισκε ευχαριστημένου εργαζόμενου. Με τα λεπτομέρειά του προφανώς την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στο πέραμα μετράνε νεκρούς από την ανάπτυξη που είναι αντιλαϊκή και μαύρη για του εργαζόμενου. Κύριε Κωνσταντή, πώ ακούτε αυτή τη συζήτηση για την φορολογία? Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντή. Πρέπει να βάλουν πλάτη. Γιατί, κύριε Κωνσταντή, γιατί πιστεύουμε αυτό, ότι θα ήταν για γέλια, αλλά δυστυχώς είναι για κλάματα, για τους ανθρώπους που μας κοιτάνε από τις τηλεοράσεις τους και βλέπουν τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Έχουν εγδάρει κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επαγγελματίες, με τους άδικους έμεσους φόρους και με μια φορολογία χωρίς προηγούμενο. Άκουγα πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τους έμεσους φόρους όταν ήταν η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τους παγίωσε σε συνθήκες πληστηριασμών. Η Νέα Δημοκρατία τους παγίωσε σε συνθήκες πληστηριασμών σε αδυσθεώρατο ύψος. Και μιλάμε για έμεσους φόρους, δηλαδή για ίδια βάρη σε άνισες πλάτες. Αυτή είναι η έμεση φόρη. Αυτά ήταν πάντα. Ακούμε και υπερκέρδη. Υπερκέρδη τα οποία βγαίνουν από μια σειρά επιχειρηματικούς ομίλους και μας υπόσχονται ότι τάχα στη συνέχεια θα τα διορθώσουν. Τι υπερκέρδη? Τα κέρδη. Όλα ίδια είναι, με την έννοια ότι στον καπιταλισμό ζούμε, τον αγνωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι κύριοι, εμείς παλεύουμε να τον ανατρέψουμε. Ναι. Όλες οι μεγάλες επιχειρηματικές, όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κυνηγάν το μέγιστο κέρδος, δηλαδή το υπερκέρδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν αμφισβητούν όλα τα άλλα κόμματα σε αυτό το τραπέζι είναι την αναλογία των φόρων. Δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός με όλες τις κυβερνήσεις πληρώνει το 95% των φόρων, ενώ οι λίγοι πληρώνουν μόλις το 5%. Δεν αμφισβητούν την εθελοντική φορολογία, δηλαδή τη φοροασυλία των εφοπλιστών, το αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζιτών, δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που έχουν επιβάλει οι διαδοχικές κυβερνήσεις και οδηγούν τελικά το 95% των φόρων να πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό κατάργηση των άδικων φόρων. Φορολόγηση των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, για να μπορέσει να ανασάνει ο λαός. Και αν θέλετε, για μια κουβέντα μόνο για να κλείσω, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη, ό,τι ποσοστό και αν έχει, όσο υπάρχει δυνατό κίνημα και δυνατό κουκουέ μέσα και έξω από τη Βουλή. Ωραία. Για να βάζουν εμπόδια σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική. Και δεύτερον, και τελειώνω, νομίζουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τη φορολογία πρέπει να συνδυάζεται και με το πρόγραμμα της επόμενης μέρας, γιατί πρόσφατα δημοσιεύθηκε η αρινή έκθεση της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν την αμφισβήτησε κανένα άλλο κόμμα πέρα από το ΚΚΕ, που λέει διεύρυνση φορολογικής βάσης στους αυτοαπασχολούμενους, προκαταβολή φόρου και νέο φορολογικό σύστημα στους αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή αυξήσεις φόρων.